βρίσκεται ο μοναδικός κύριος Χρήστος Βασιλόπουλος για τις ανάγκες των γυρισμάτων της δημοφιλούς εκπομπής «Μηχανή του χρόνου». Κύριε Βασιλόπουλε, καλώς ήρθατε στα Τρίκαλα. Καλώς σας βρήκα και είναι μία ακόμα φορά που ερχόμαστε στην πόλη που μας εμπνέει με την ιστορία της και τους πολύ ωραίους ανθρώπους που ασχολούνται με την ιστορία, τη λαογραφία και τον πολιτισμό της. Ποιος είναι ο σκοπός της σημερινής σας επίσκεψης στα Τρίκαλα? Ετοιμάζουμε μία ωραία μεγάλη παραγωγή για τους κολύγους και τους τσιφλικάδες που έζησαν στο Θεσσαλικό κάμπο κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες τους προηγούμενους αιώνες και τον 20ο αιώνα φυσικά, τότε που οι άνθρωποι δεν είχαν ωράριο στην εργασία τους και που ξύπναγαν το πρωί να πάνε στη δουλειά τους και δουλεύανε μέχρι το βράδυ χωρίς δικαιώματα και χωρίς καμία προοπτική για μια καλύτερη ζωή. Εδώ στα Τρίκαλα έχουμε εντοπίσει ανθρώπους που γνωρίζουν την περίοδο αυτή, την έχουν μελετήσει. Επίσης υπάρχουν αποτυπώματα της ιστορίας και εδώ στο Μουσείο της κυρίας Κλειράφα που έχει πολύ ωραίο και σημαντικό οπτικό ακουστικό υλικό από εκείνη την περίοδο, αλλά και άλλοι μελετητές από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, αλλά και ιστορικοί. Θα μιλήσουν κάποιοι μελετητές δηλαδή? Ιστορικοί, ερευνητές, άνθρωποι που έχουν μελετήσει τα αρχεία και θα μας εμπλουτίσουν με τις γνώσεις τους την κρίσιμη εκείνη περίοδο που κακά τα ψέματα δεν καταγραφόντουσαν τα γεγονότα όπως σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας το ραδιόφωνο, τηλεόραση και τις εφημερίδες. Τότε τα μέσα της εποχής ήταν περιορισμένα, ελάχιστες εφημερίδες, συνήθως λογοκριμένες ή εφημερίδες που αποτύπωναν κυρίως την πλευρά μόνο του δυνατού. Τώρα τα site μόνο νομίζω είναι υπεραρκετά. Τώρα τα site γράφουν και πολύ περισσότερα από ό,τι χρειάζεται πολλές φορές. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη την περίοδο η πληροφόρηση ήταν με το σταγονόμετρο και όπως σας είπα και με ρολιπτούσαν. Οι άνθρωποι του Θεσσαλικού κάμπου έχουν μια πολύ πονεμένη ιστορία σχετικά με τα δικαιώματά τους και το βασικότερο και το ιερότερο δικαίωμα στην εργασία. Περίμεναν πώς και πώς την απελευθέρωσή τους από τον Οθωμανικό ζυγό και όταν τελικά απελευθερώθηκαν είδαν στη θέση των Οθωμανών μπέιδων να έρχονται επενδυτές από την ομογένεια την ελληνική οι οποίοι συνέχισαν να εφαρμόζουν ένα δουλοπαρικό σύστημα το οποίο δεν έδινε καμία προοπτική σε αυτούς. Γι' αυτό και είχαμε και εξεγέρσεις όπως στο Κιλελέρ και αλλού, αιματηρά γεγονότα τα οποία οδήγησαν σταδιακά σε μια κοινωνική μεταβολή. Αυτά περιγράφει η εκπομπή. Ναι. Τι γινόταν στον κάμπο. Το ευρύ κοινό γνωρίζει αυτές τις ιστορίες, κυρίως από τον κινηματογράφο, από τον Αστραπόγενο, από το Χώμα Βάφτη και Κόκκινο, ταινίες που αποτυπώνουν το κλίμα της εποχής. Τις βλέπουμε ακόμα και σήμερα. Τις βλέπουμε ακόμα και σήμερα. Συγκινούμαστε και αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν αυτά να έγιναν όχι πολύ μακριά, 100 χρόνια πριν. Πρόσφατα παίχτηκε στην κρατική τηλεόραση το αφιέρωμα που είχατε κάνει στο ύψωμα 731. Ποιες είναι οι μνήμες που έχετε από τα γυρίσματα αυτά? Αυτή είναι μια εκπομπή που γεννήθηκε στα Τρίκαλα. Γιατί πέρα το ότι είχαμε σχεδιάσει να ετοιμάσουμε για το ύψωμα αυτό μια εκπομπή, κάνα μια παρουσίαση ενός από τα βιβλία μας εδώ στα Τρίκαλα με ένα πολύ ζεστό και δυναμικό θα έλεγα κοινό, με ερωτήσεις, με απαντήσεις εδώ στο κέντρο της πόλης και μέσα σε αυτά που εξέφραζα ως επιθυμία είναι να συναντήσω ένα πολεμιστή του 731, διότι έχουν περάσει τα χρόνια, έχουν οι περισσότεροι φύγει από το μάτιο του το κόσμο και τότε ένας με πληροφόρησε ότι ο Χρήστος Κανέλλας, αείμνηστος πλέον, πυροβολητής του 731, ζει κάπου έξω από τα Τρίκαλα σε ένα χωριό. Έγινε μια τεράστια κινητοποίηση, η ώρα ήταν 10 το βράδυ, φτάσαμε στο σπίτι του λίγο πριν τη 12η τα μεσάνυχτα. Και σας περίμενε? Με περίμενε πραγματικά, λες, είχαμε ραντεβού. Δεν θα είναι υπερβολή να σας πω ότι ο άνθρωπος αυτός μου είπε ότι άργησα να πάω κιόλας. Ήθελε να ετοιμάστηκε, μιλήσει. Έβγαλε τις πιτζάμες του, ντύθηκε, στολίστηκε, παρουσία της κυράς του. Ήταν μια συγκλονιστική συνάντηση, η οποία όχι μόνο αποτύπωσε τη φρίκη του πολέμου, αλλά και την συγγνώμη του πολέμου, γιατί ο Κανέλλας σε εκείνη την εκπομπή, σε εκείνη τη συνέντευξη, μας περιέγραψε πώς 90 και πλέον ετών ζούσε κάθε βράδυ με τον ίδιο εφιάλτη, ότι είχε σκοτώσει τους Ιταλούς. Ποια είναι τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία εσείς επιλέγετε τα θέματα της εκπομπής σας, θέματα που πραγματικά συγκλονίζουν το κοινό?
Μια η φυσική μου περιέργεια που είναι πάντοτε αιτία για πολλά δεινά για μένα και τους συνεργάτες μου. Να απαντήσω στις δικές μου απορίες και μετέπειτα αντλώ όμως πολλές ιδέες και από τη σύγχρονη πραγματικότητα. Δηλαδή πράγματα τα οποία συναντώ είτε ως ειδησιογραφία σήμερα, είτε ως σχολιασμό σε γεγονότα σημερινά, αυτά έχουν συμβεί με κάποιον άλλο τρόπο πριν ή έχουν προκληθεί σε κάποια άλλη περίοδο και τα ανακυκλώνουμε σήμερα ως πρόβλημα. Ποια είναι, πιστεύετε, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δικής σας εκπομπής? Γιατί συνήθως τώρα πλέον στην τηλεόραση δεν βλέπουμε ιδιαίτερα ποιοτικές εκπομπές. Εμείς τηρούμε τους δημοσιογραφικούς κανόνες και τις διοντολογίες και τις διασταύρωσης των ειδήσεων, έτσι όπως την έχουμε διδαχθεί και εργαστεί όλα αυτά τα χρόνια, και κυρίως αυτό το οποίο κάνουμε να ερευνούμε. Αυτό που φαίνεται αυτονόητο για μας δεν είναι, εφόσον δεν διασταυρώνεται, δεν το μαρτυρά κανείς, δεν το βρίσκουμε μέσα στα αρχεία και στα βιβλία. Διαβάζουμε πολύ. Ανατρέχετε και σε πηγές, φαντάζομαι, άλλες πηγές. Αρκετές πηγές, οι οποίες είτε είναι προφορικές, mm-hmm. όπως είναι οι συνεντεύξεις, είτε είναι αρχεία όπως είναι τα κρατικά αρχεία, είτε όπως είναι ο όγκος των εφημερίδων που είναι με πάρα πολλές και πλούσιες απόψεις και καταγραφές για τον τελευταίο, τουλάχιστον τον 20ο αιώνα που περιγράφουμε εμείς. Επίσης, συνεχώς βγαίνουν και νέα πράγματα. Και έχω να πω το εξής, ότι στη διάθεση πλέον της δημοσιογραφικής έρευνας βρίσκονται και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, μια θαυμάσια καινούργια υπηρεσία, η οποία σε κάθε πόλη της Ελλάδας υπάρχει και άνθρωποι με λίγα μέσα στη διάθεσή τους, δηλαδή κάθε γραφείο έχει έναν προϊστάμενο και έναν υπάλληλο, όχι κάτι παραπάνω, αποδελτιώνουν, τεκμηριώνουν πολύτιμα ντοκουμέντα και στοιχεία από τον ελληνικό κράτος. Δικαστικές αποφάσεις, διαζύγια, πτεσματοδικεία, διενέξεις που δείχνουν τη μεταβολή στην κοινωνία και την καταγραφή σπουδαίων γεγονότων, όπως για παράδειγμα αυτή που ετοιμάζουμε τώρα για τους δοσύλλογους στην Ελλάδα. Πολύτιμα στοιχεία αντλήσαμε από εκεί. Ή όπως κάναμε για τα Σεπτεμβριανά, που μπορέσαμε και βρήκαμε τον φάκελο που αποδεικνύεται πώς οι Τούρκοι οργάνωσαν στην Θεσσαλονίκη μία προβοκατόρικη έκρηξη στο προξενείο τους, δήθεν, για να προκαλέσουν με αυτόν τον τρόπο την οργή των συμπατριωτών τους και να κάψουν την Κωνσταντινούπολη και τους Ρωμιούς της πόλης σε ένα πογκρόμ που άφησε εποχή, τα Σεπτεμβριανά του 1955. Αυτά τα βρίσκουμε ξανά μέσα στα αρχαία, διατυπωμένα πλέον με ονοματεπώνυμο, με ημερομηνίες, με πολύ ωραία στοιχεία. Είναι αρκετά χρονοβόρα η διαδικασία αυτή? Πάντα. Πάντα. Αυτό που βλέπετε τώρα εδώ, κάνουμε συνεντεύξεις αυτές, ήδη για να γίνουν έχει μια προετοιμασία ενός-δύο μηνών και σε ένα μήνα από τώρα, χοντρικά, 1,5, θα το βγάλουμε στο γυαλί, στο Cosmote History, που είναι το κανάλι το οποίο δίνουμε τις εκπομπές μας τα δύο τελευταία χρόνια, και περίπου 80 επεισόδια αυτή τη στιγμή έχουν προβληθεί και θα επαναπροβληθούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Άρα δηλαδή σε περίπου 1 μήνα θα απολαύσουμε το επεισόδιο που γίνεται. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα το απολαύσετε. Το σίγουρο είναι ότι εμείς θα το παραδώσουμε. Τώρα η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολύ καλό υλικό. Είναι και ένα θέμα το οποίο το είχαμε επεξεργαστεί στο παρελθόν, άρα ξέρουμε τα πατήματά μας. Παρά το γεγονός ότι αυτή η χώρα έχει μεταλλαχθεί σε πάρα πολλά σημεία της και δεν βρίσκουμε αποτυπώματα της ιστορίας, εδώ στο Θεσσαλικό κάμπο βρίσκουμε ακόμα κονάκια, βρίσκουμε ακόμα πρώην υποστατικά, βρίσκουμε χαμοκέλες που υπάρχουν στην ευρύτερη Θεσσαλική ύπαιθρο. Επίσης να επισημάνω ότι άνθρωποι που αγαπούν τον πολιτισμό και τη λαογραφία συντηρούν με τους συλλόγους τους την τοπική ιστορία. Και είναι διαθέσιμοι για μας για να κάνουμε όλα αυτά τα οποία θέλουμε, είτε συνεντεύξεις, δραματοποιήσεις, γυρίσματα μόνο και συνεντεύξεις. Μόνο με αυτόν τον τρόπο διατηρείται και η παράδοση. Είναι απαραίτητο να υπάρχει. Και αυτοί οι τοπικοί άνθρωποι που συντηρούν τέτοιους συλλόγους απαραίτητα χρειάζονται τη βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη χρηματοδότησή τους. Αν σταματήσουν να υπάρχουν αυτοί, δυστυχώς δεν θα έχουμε εξωστρέφεια για το παρελθόν και δυστυχώς θα ζήσουμε με το μίζερο μέλλον μας. Δυστυχώς. Τώρα θα ήθελα να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Δεδομένου ότι έχετε ξαναέρθει στην πόλη των Τρικάλων, υπάρχει κάτι το οποίο να έχετε ξεχωρίσει στην πόλη μας? Το ποτάμι της, οι άνθρωποι της. Είναι μια πόλη μοντέρνα, με συνεχή εξέλιξη στα θέματα του πολιτισμού, των ευκολιών για τον πολίτη. Μια πόλη που σέβεται τους δημότες της, που έχει ποδήλατα, που έχει wifi, όλα μετράνε. Έτσι. Γιατί ζω. Δεν είναι όλες οι πόλεις έξυπνοι. Έξυπνες είναι και κουτές πολλές πόλεις. Και όταν είναι πολλές οι κουτές πόλεις.
ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Και σε εσάς καλές προβολές και ευτυχή δελτία ειδήσεων. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Αν γίνεται.